Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλώς ορίσατε ξανά στο κανάλι. Σήμερα σε αυτό το βίντεο θα δούμε το πάνω μέρος του σώματος. Τι κάνουμε με το πάνω μέρος του σώματος? Θα δούμε δηλαδή αναλυτικά τα κυκλάκια, θα δούμε τα χτυπήματα, μπρος, πίσω, πλάι, πλάι. Θα τα δούμε αναλυτικά με μουσική. Αλλά πριν ξεκινήσω το βίντεο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πολύ θερμά για τους 10.000 subscribers φτάσαμε! Ευχαριστώ τόσο πολύ που αγαπάτε το κανάλι μου, αγαπάτε τη δουλειά μου, αγαπάτε αυτό που αγαπάω και δεν μπορώ να βρω λόγια, είμαι πάρα πολύ ευγνώμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Επίσης, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μου, να πατήσεις το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για κάθε βίντεο που ανεβαίνει, like άμα σας αρέσει το βίντεο και ένα comment προς τα κάτω, θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε το βίντεο. Οπότε, εδώ τώρα, κάτω, δεν θέλουμε να κουνήσουμε τίποτα, γιατί θα δουλέψουμε το πάνω μέρος του σώματος. Άμα νιώθετε όμως ότι κουνιέται λίγο, καλό θα ήταν είτε να κάτσετε κάτω στο πάτωμα, είτε στο καναπέ, δεν ξέρω, για να συγκεντρωθείτε στο πάνω μέρος του σώματος. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την τεχνική. Σας γυρνάω λίγο πλάι, βάζω τα χέρια εδώ, στη μέση, πάμε ελαφρώς λυγισμένα πόδια, μέσα είναι από πώς και πάμε λίγο να δούμε τώρα το στήθος. Στήθος έξω, εισπνέω και εκπνέω στήθος κάτω, δηλαδή ελαφρώς καμπούρα. Όταν είναι το στήθος κάτω, προσοχή, οι ώμοι μου δεν πάνε μαζί. Δεν μαζεύουνε, μένουν στην ευθεία πίσω. Έτσι, θέλουμε μόνο στήθος, μόνο εδώ δηλαδή. Οπότε, στήθος έξω και μέσα, έξω και μέσα, έξω και μέσα, έξω και μέσα. Το υπόλοιπο μου σώμα δεν κάνει τίποτα. Θέλω μόνο στήθος μέσα, έξω, μέσα, έξω, μέσα. Εισπνέω, εκπνέω, ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα, δύο. Κάνετε αυτό κάνα λεπτό και μετά πάμε με χτύπο. Δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Πάρα πολύ ωραία. Για να συγκυρίσω κιόλας και μπροστά και πάμε τα πλάινα. Ανοίγω χέρια και πάω πλάι και πλάι, σαν να με θέλει κάποιος να με τραβήξει από δεξιά προς τα αριστερά. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Το δεύτερο level μετά από εδώ, αφήνω τα χέρια μου και τα βάζω στους γοφούς και συνεχίζω την κίνηση την ίδια, πλάι, 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 πλάι. Ένα, δύο, ένα, και σιγά σιγά μαζεύουμε την κίνηση και γίνεται χτύπος. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα.
Πολύ ωραία. Αυτό θέλει βέβαια πάρα πολλές φορές. Εδώ το κάνουμε πολύ γρήγορα σε αυτό το βίντεο. Απλά στο σπίτι μπορείτε να δείτε το βίντεο ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, ξαναλέω, έχω στήθος έξω και μέσα, ελαφρώς καμπούρα. Οι ώμοι μου μένουν στην ευθεία, δεν πάνε μαζί με το στήθος, έτσι, στην ευθεία. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, τσακ, 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 ένα, δύο, ένα, δύο, ωραία, και με βήματα, τσακ, τσακ. Το ίδιο και όλα τα χτυπήματα. Line up. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Σαν να με τραβάει κάποιος από δεξιά προς τα αριστερά. Δεξιά, αριστερά. Ένα, δύο. Όταν νιώθουμε λίγο σιγουριά, κατεβάζουμε χέρια. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Και το μαζεύουμε και γίνεται ο χτύπος πιο δυνατός. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λίγο τώρα να δούμε το σταυρό. Δηλαδή, θα κάνουμε στήθος έξω, πλάι, μέσα και πλάι. Μπρος, πλάι, πίσω, πλάι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Θα το κάνουμε κιόλας και από την άλλη πλευρά. Γιατί πρέπει να το κάνουμε, μην το μάθουμε μόνο από τη μία πλευρά και μετά από την άλλη να τα μπορούμε. Οπότε προσοχή, κάθε φορά όταν κάνετε δεξιά κάτι, να το κάνετε αριστερά. Ή κάθε φορά που κάνετε αριστερά κάτι, να το κάνετε και δεξιά. Οπότε πάμε τώρα να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Οπότε στήθος έξω, πλάι, μέσα, πλάι. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, και τα χτυπήματα. Δηλαδή, τα χτυπήματα μπορούμε να δώσουμε έμφαση προς τα κάτω. 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 Ή προς τα πάνω. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ή μπορούμε να δώσουμε και διπλά. Δηλαδή, κάτω, κάτω, πάνω, πάνω. Κάτω, κάτω, πάνω, πάνω. Κάτω, κάτω, πάνω, πάνω. Επίσης, επειδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο με τα χτυπήματα, δεν μπορώ να παραλείψω τα κυκλάκια. Έχουμε κάνει ήδη το σταυρό, 1, 2, 3, 4, δηλαδή μπρος, πλάι, πίσω, πλάι, και από εδώ και πέρα μπορούμε να τα ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, μπροστά, πλάι, πίσω, πλάι, και να φανταστούμε ένα κύκλο παράλληλα με το πάτωμα. 1, 2, 1, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. Σκενώνω πλάτη. Ένα, δύο, ένα, δύο. Τσακ, τσακ. Πολύ ωραία. Μπορούμε τα κυκλάκια να τα κόψουμε και να τα κάνουμε με σοφέγγαρα.
δηλαδή μπρος, μισό κύκλο ή προς τα μέσα το άλλο μισό κυκλάκι. Αυτά ήταν οι τέσσερις κινήσεις, δηλαδή μπρος, πίσω, πλάι, κυκλάκια, δεξιά και αριστερά και μισοφέγγαρα, μπρος και μέσα το άλλο μισοφέγγαράκι. Δηλαδή κόβουμε το κύκλο σε μισό. Λοιπόν, πάμε τώρα να τα χορέψουμε όλα μαζί με μουσική. Πατήστε like, κάντε subscribe, πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε βίντεο που ανεβαίνει και ένα comment προς τα κάτω, θα χαρώ πάρα πολύ να το διαβάσω. Λοιπόν, ελπίζω να σας βοήθησα λίγο γιατί μου το γράψατε πάρα πολύ στο Instagram πότε θα κάνουμε κυκλάκια με το στήθος και χτυπήματα με το στήθος. Οπότε, καλή εξάσκηση εύχομαι, καλή πρακτική και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο ξανά. Το επόμενο μου βίντεο μάλλον θα είναι πέπλο, φιλιά πολλά και καλαμπάνια. Γεια σας!